κράνος, πλάτη. Θα βουτήξω κι εγώ. Τέσσερα. Τρία. Έτσι. Δύο. Ένα. Ωραία, χέρια εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Εγώ άλλακα. Δεν πειράζει, το ίδιο χωριστικό είμαι. Άκο. Τέσσερα. Ουπς. Τρία. Δύο. Ωραία, μόνο δεξί. Πάνω. 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 Σε στέλνουμε υπό με χέρια καλά. Πάνω. Πάνω. Έτσι, αριστερό. Και. Ένα. Δύο. Τρία. Έτσι. Πάνω. Πάνω. Ψηλά χέρια τώρα. Ψηλά. Πάνω. Πάνω. Αυτό είναι. Έλα δυνατά. Ακόμα τέσσερα. Έτσι. Τρία. Δύο. Το έμαθα. Ωραία, τώρα εδώ. Πάμε. Ένα. Πλάι. 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 Έτσι, ανοίγουμε. Κάτω. Πάμε ακόμα. Μικρό σε σταματάκι. Θα συσταθούμε και στο άλλο, θα κάνουμε ένα μικρό. Πλάι. 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 Ωραία, πάμε. Πλάι. Πάμε. Έλα, Κατερίνα. Πάμε. Ακόμα. Ένα. Έτσι. Πάνω. Πάνω. Πάμε πλοίε τάτς. Πλοίε τάτς. Πλάι. Πλάι. Αυτό είναι. Ακόμα. Τέσσερα. Ωραία. Πάμε εδώ. Ένα. Δύο. Ανοίγουμε, κλείνουμε. Αυτό είναι. Πολύ μπορεί να το κάνει στην παραλία αυτό, ε. Η κρυφά. Τέσσερα. Τρία. Δύο. Step touch, step touch. Πλάι. Χέρια. Μπρος. Έτσι. Αυτό είναι. Λίγο ακόμα πάνω. 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 Έτσι. Πάνω. 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 Ωραία. Μία σνοή. Και κάτω. Άλλη μία πάνω. Ωραία. Πάμε μέσα στο νερό, οι κρυουλιάδες απ' έξω. Οι κοπέλες θα μπουν μέσα, η Έμιλη, η Μέρη. Αχ, ωραία είναι. Εμείς θα κάνουμε γυμναστική από εδώ. Για να δείχνουμε στον κόσμο τι θα κάνει, έτσι. Πάμε. Μην φοβάστε. Με το τρία, ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, πατάμε μέσα στο νερό έτσι ώστε το νερό να φτάνει σχεδόν λίγο πιο κάτω από το στήθος. Νερό λίγο πιο κάτω από το στήθος. Λοιπόν, πάμε χέρια. Και πιέζουμε κάτω και ανοίγουμε. Α, αυτό είναι πολύ ωραία γυμναστική. Αυτή η άσκηση τι πιάνει. Είναι σαν να κάνεις βαράκια. Έτσι. Πιάνει στήθος. Αυτή η άσκηση πιάνει στήθος. Φύγουμε. Υπάρχουν και ειδικά όργανα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο νερό. Υπάρχουν τα λεγόμενα ελαφράκια αντί για βαράκια. Ναι. Είναι κάποια σαν βαράκια από αφρολέξο όμως, τα οποία δημιουργούν αντίσταση μέσα στο νερό. Πάμε, ακόμα. Πιέζουμε, έτσι. Πιέζουμε. Σφίγγουμε ακόμα λίγο. Ένα. Αυτό έτσι, μέσα στη θάλασσα είναι ονειρεμένο. Ακόμα. Σφίγγουμε, αυτό είναι. Είναι στις κοπέλες μας. Πάρα πολύ ωραία. Ακόμα. Μέσα στο νερό κάνεις πολύ ωραία γυμναστική. Πάρα πολύ καλή. Εξουδετερώνεις, είπαμε, τις πιέσεις από τις αρθρώσεις. Και, και δουλεύεις στήθος, ώμους, πλάτη. Ωραία. Μία το ένα. Μία το άλλο. Έτσι. Κλείνουμε. Αυτό είναι. Και αυτή η άσκηση πάλι πιάνει στήθος και λίγο όμως όταν σηκώνουμε τα χέρια. Πάμε λίγο ακόμα. Ένα. Έτσι δεν θα κάνεις μέσα. Αύριο θα φέρω το μαγιό μου. Άντε να δούμε. Άλλο λίγο. Τέσσερα. Μαρία κρυώνεις. Κάνει κρύο, δεν κάνει κρύο. Ωραία. Και μικρά, μικρά. Ένα. Δύο. Τρία. Έτσι. Σφίγγουμε. Μας πιάνει. Το νιώθουμε την ένταση. Αυτό είναι. Πάμε ακόμα. Οι κινήσεις πρέπει να γίνονται αργά, έτσι, οι μεγάλες κινήσεις. Όταν γίνεται όλη η κίνηση πρέπει να γίνεται αργά. Ακόμα, τέσσερα. Τέλεια. Τρία, έτσι. Δύο. Ένα. Ωραία, εδώ τώρα. Μπρος, χέρια. Θα δουλέψουμε λίγο πλάτη. Και τραβάμε πίσω, πίσω. Και μπροστά. Ξανά. Και τραβάμε. Και τέλεια. Μπροστά. Άλλη μία. Τραβάμε και φέρνουμε τα χέρια από πάνω. Μπροστά. Ξανά. Και. Εν. Πάνω. Έτσι. Πιέζουμε. Πιάνουμε πλάτη. Έτσι. Πίσω. Άλλη μία. Πίσω. Μπροστά. Πίσω. Εγώ ήδη πόνεσα έξω το νερό. Απλά δεν πάγωσα όπως εσείς.
Ωραία. Πάνω και μένουμε πίσω. Πίσω, μπροστά. Πίσω, μπροστά. Πίσω, έτσι. Πάμε λίγο ακόμα. Κατερίνα, τι κάνεις μαζί μας? Εγώ θέλω να μπω. Αρκέσου στο να βλέπεις τώρα, μετά. Πίσω, άλλο ένα. Πάμε. Ένα, τραβάμε πλάτη. Μαρία! Σφίγγουμε. Αυτό θέλει να με πετάξει στην πισίνα. Δεν τον αφήσουμε, κοπέλα μας. Αν μπορείς, έλα, σε φαστάει. Έλα. Να με πετάξει στην πισίνα. Τρία. Ωραία. Εδώ, λίγο πόδια. Πάμε. Γόνατο, κάτω, γόνατο. Ωραία. Πάμε και χέρια. Πάνω και κάτω. Πάνω. Δουλεύουμε και λίγο τα δαράκια. Μία, ένα, έτσι. Μία το άλλο. Αυτό είναι. Έτσι. Πάνω. Ξανά. Πάμε. Ένα. Δύο. Τρία. Πολύ ωραία. Τέσσερα. Ωραία. Κουραστήκανε όμως οι κοπέλες, ε. Κουραστήκατε. Κουραστήκανε και είναι τόσο γυμνασμένες, έτσι. Οκτώ. Πάρα πολύ. Είναι πολύ ένταση. Ωραία. Λίγο χέρι μπροστά. Δεν πρέπει να δουλεύουμε πάρα πολύ. Περίπου 30 λεπτά. Καθαρό. Όχι. Να σου πω κάτι, Μαρία, και θέλω την άλλη αύριο να μας δείξει αυτό που κάνουμε όλοι μέσα στο νερό, ναι, για την κοιλιά, που είναι πολύ... Όλοι το κάνουμε αυτό μέσα στην κοιλιά και έτσι. Δεν κάνει τίποτα αυτό, ναι, τόσο πολύ, γιατί είναι σαν παθητική, ας πούμε. Όχι, αλλά νομίζω ότι θα χαμηλώσει λίγο η μουσική, παρακαλώ. Λίγο να χαμηλώσει η μουσική για να μην ορίομαι εγώ. Υπάρχουν ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο νερό και για την κοιλιά και βοηθάει πάρα πολύ. Θα κάνουμε αύριο κοιλιά. Αύριο να κάνουμε κοιλιά θα κάνω κι εγώ. Έτσι θα πούμε μέσα στο νερό. Τώρα που πάμε, δωροθέτες. Λίγο δωροθέτες, όχι πολύ, λίγο και μετά εδώ στην πισίνα. Όπως βλέπουμε, γνωρίζετε καλά το αλουμίνιο. Πείτε μας, τι μάρκες χρησιμοποιείτε? Υπάρχουν πολλές μάρκες. Από όλες χρησιμοποιώ. Και εδώ, τι χρησιμοποιείτε? Εδώ χρησιμοποιώ κουφώματα από αλουμίν. Για ηχομόνωση, θερμομόνωση, ασφάλεια. Και γιατί? Αγόρι μου, αυτό είναι το σπίτι μου. Θέλω το καλύτερο. Από αλουμίν για πάντα. Και βέβαια έχω βάλει και θωρακισμένη πόρτα από αλουμίν. Nutrimedics. Είναι φυτικά. Είναι υγιεινά. Ιδανικά για το δέρμα σας. Φυσικά καλλιντικά, Nutrimedics. Η φροντίδα του δέρματος από τη φύση. Κρατήστε τα μισά λεφτά. Τώρα, σαλόνια κρεβατοκάμαρες σύνθετα, των 500.000 μόνο 250, των 300 μόνο 150. Πολλές άτοκες δόσεις, ανταλλαγές. Επιπλονέτ, Πατησίων 63 Μουσείο, Φιλαρέτου 78 Καλυθέα. Κυριακές πρωί ανοιχτά. Κρατήστε τα μισά λεφτά. Ωραία. Τι ωραία. Εγώ ήθελα να βουτήξω. Καταρχάς να καλημερίσουμε Βαΐτσι Αποστολάτο, όχι, τον κύριο Δανιά, τον ψυχολόγο μας. Θα σας ρωτήσω τώρα εδώ διάφορα πράγματα. Λοιπόν, καταρχάς... Έλα, αγάπη μου. Να σε θέλω. Βλέπω καλύτερα. Κοίταξε εδώ τι σου έχω. Την ξέρω, είναι η κυρία Βιτσίου. Έχουμε πει και άλλες φορές. Πολύ ωραία πράγματα. Εκπληκτική γυναίκα και τον Γιώργο τον Δούγα, τον Σπύρο τον Πιπίλα. Καταρχάς... Ο Σπυράκος είναι φίλος. Ναι. Και πρώτο. Εσύ έχεις παντού μόνο φίλους, δεν έχεις και τίποτα άλλο. Δεν είναι κακό αυτό. Πάρα πολύ καλό είναι. Το βρίσκω πολύ αισιόδοξο και έτσι ελπιδοφόρο. Όταν έχουμε σένα εδώ, γινόμαστε αισιόδοξοι ούτως ή άλλως τα λένε ότι. Λέμε καλά λόγια, αλλά είναι απαραίτητο να λέμε καλά λόγια, Δημήτρη. Είμαι, βοηθάει στην ψυχολογία. Άλλωστε, βοηθάει λοιπόν στην ψυχολογία, βοηθάει στις σχέσεις των ανθρώπων. Το βασικότερο στοιχείο είναι η επικοινωνία μας. Όταν ακριβώς λοιπόν καταφέρνουμε τόσα πράγματα, τόσα απλά πράγματα, είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε. Ακριβώς. Αυτό που εισπράττουμε είναι αυτό που δίνουμε προς τα έξω. Μπουσκάλια λέει: θα δώσεις τόση αγάπη προς τα έξω, θα δώσεις τόση αγάπη προς τα έξω όσο έχεις μέσα σου. Δεν μπορείς να δώσεις περισσότερο αν δεν έχεις αρκετή αγάπη ό,τι μέσα σου. Ό,τι δώσεις αυτό θα πάρεις. Ακριβώς, αυτό θα εισπράξεις. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε μία συζήτηση αφού δούμε πρώτα ένα βίντεο όπου έχουμε ρωτήσει κόσμο να μας πει ποιο είναι το πιο σεξι μέρος του σώματός του. Να δούμε τι απάντησε, παρακαλώ. Ποιο θεωρείς το πιο ερωτικό σημείο στο σώμα μιας γυναίκας? Ο πισινός. Για μένα είναι τα στήθια, το ποπός της. Να σου πω τα οπίστια. Τι άλλο να κοιτάξω. Καμιά φορά στο στήθος. Το στομάχι. Από εδώ. Ως εδώ, από εδώ ως εδώ. Στο σώμα μιας γυναίκας που θεωρήσω το πιο ερωτικό, τι είναι αυτό που κοιτάζεις πρώτα?
Το στήθος. Εκεί πάνε τα μάτια. Στην αρχή. Το στήθος. Το στήθος. Τη ρόγα της, το βυζί. Τι λέτε, εσύ κάτι έλεγες εδώ, κυρία μου. Ένα ψέμα λέει. Κάτι είπε τώρα. Όχι, θα τα πει τώρα. Είναι καλό και πέστε. Γιατί είναι να τα καλό. Πούμε προ τον κόσμο. Απλά, οι περισσότεροι άντρες λένε ότι το πιο σεξι σημείο της γυναίκας, καλά το βλέμμα και όλα αυτά που καθρεφτίζει την ψυχή, είναι τα οπίστια. Είναι τα καπούλια της γυναίκας. Όλοι οι άντρες. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που κοιτάνε είναι τα καπούλια. Αυτό είναι ίσως συμβαίνει στην Ελλάδα. Νομίζω και οι γυναίκες. Διότι... όχι, οι γυναίκες δεν κοιτάνε τα καπούλια. Λοιπόν, το θέμα είναι σαφώς ότι εκείνο που κοιτάνε οι γυναίκες τους άντρες είναι τα καπούλια που είπε. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ είναι ένα φαινόμενο που από το βάδισμά του και από αυτό το λίκνισμα στα καπούλια ήταν το μέρος που τον έκανε πιο ερωτικό κατά τις μελέτες και τις στατιστικές του φαινόμενου. Εννοείται ότι και οι γυναίκες κοιτάνε τους άντρες στα καπούλια. Ναι. Βέβαια, εγώ να σας πω κάτι. Διάλεξα να συζητήσουμε αυτό το θέμα γιατί επειδή έρχεται καλοκαίρι, ο ερωτισμός είναι λίγο πιο έτσι, διάχυτος. Οι άνθρωποι φορούν, πετούν τα πολλά ρούχα, φορούν τα μαγιό. Και τελικά όλο αυτό είναι και ωραίο, δεν είναι άσχημο. Όχι, δεν είναι απλά ωραίο. Όπως είπε ο κύριος Δανιάς πριν, ο έρωτας κατεξοχήν είναι επικοινωνία. Το γυμνό, μ' αρέσει αυτό που λες. Ο έρωτας είναι η καλύτερη μορφή επικοινωνίας. Πολύ σημαντικό. Δεν χάνει κανείς, κερδίζει μόνο μέσα από αυτήν την εν το βάθη επικοινωνία σωμάτων και ψυχών. Αλλά το πιο σημαντικό είναι τώρα το καλοκαίρι με τη γύμνια που λες, ότι ερεθίζονται στον υποθάλαμο κέντρα που διεγείρουν έκρηση ορμονών ερωτικών. Ναι. Η γυαλάδα στο σώμα, το γυμνό σώμα γενικότερα, τα σημεία που είπαν όλοι αυτοί στον κάλο που κάνατε, που είναι από το στομάχι που άκουσα, μέχρι τις ρόγες στο στήθος ο Πιτσιρικάς που το είπε με καταπληκτικό τρόπο. Σαφώς θα έχει κάποιο πρόβλημα με τη μαμά του. Είναι φιλάσμα. Αλλά σίγουρα κάτι προσέχει περισσότερο. Από εκεί και πέρα, το γυμνό σώμα είναι αυτό που κάνει τους μεσογειακούς λαούς περισσότερο σεξι. Ο ήλιος που μας καίει και που είναι παράγον της έκρησης των ουσιών ορμονών που λέγαμε πριν, είναι αυτός που μας κάνει πιο ερωτικούς. Mm. Το περίεργο είναι ότι στην Ελλάδα οι Έλληνες τον Ιούλιο παρουσιάζουν μια μελαγχολία. Ερωτική όμως, κατά θλιψούλα. Γιατί, γιατί δεν φτάνουν να βιώνουν τα μεγέθη των ερώτων, μιλάω στον που έχουν φανταστεί, σνέγια, που θέλουν και φαντασιώνονται. Το εντυπωσιακό. Εγώ νομίζω ότι εδώ πρέπει να επέμβει ο κύριος Δανιάς, γιατί αυτό που λέει είναι σημαντικό. Εγώ δεν το ήξερα τον όλα Ιούλιο. Όλα όσα είπε ο Βάζης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο χώρος αυτός που ζούμε, είναι ένας χώρος γεμάτο από ερεθίσματα. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία ερεθισμάτων. Ελκύουμε όχι μόνο με τα μάτια, με τις σκέψεις μας, με τη φαντασία μας. Κάθε μέρα επικοινωνούμε ερωτικά. Είμαστε ένας λαός ερωτικός. Ακριβώς. Είναι ο ήλιος, είναι το σώμα, είναι ο τρόπος που επιλέγουμε να ζήσουμε. Και επιλέγουμε να ζήσουμε ερωτικά, φαντασιακά. Το βλέπουμε καθημερινά στη σχέση μας αυτό. Ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι να πει, να μεταφέρει για τον απέναντι. Βέβαια δεν τα μεταφέρει πάντα, και εδώ παρεμβαίνει λίγο η ψυχολογία. Πολλά πράγματα σκέπτεται, πολλά πράγματα φαντασιώνεται. Είμαστε λοιπόν ένας λαός που θα κοιτάξουμε, θα δούμε, θα κρύψουμε όμως. Και είναι βασικό εδώ να παρέμβει λίγο η ψυχολογία, να δούμε είμαστε τι κρύβουμε. Είμαστε εσωστρεφείς, δεν εξωτερικεύουμε, θέλετε να πείτε. Εξωτερικεύουμε με την τάση που έχουμε να επιλέγουμε τους ανθρώπους, αλλά μέσα μας κρύβουμε πάρα πολλά. Να πω κάτι, η φαντασίωση, ναι. Ζούμε και σε μια πόλη τελείως αντιερωτική. Συγγνώμη που το λέω. Τώρα εσένα ετοιμαζόμουν να ρωτήσω. Αντιερωτική πόλη. Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι μπορούμε να πάμε σε ένα νησί και να γίνουμε τρομακτικά ερωτικοί και να ζούμε σε μια πόλη τόσο αντιερωτική και τόσο. Αυτό που λέει η Δεσπέδα είναι ακριβώς αυτό που έλεγα. Δηλαδή, στην πόλη τα θάβουμε και εκεί που χρειάζεται, που είναι ο χώρος και ο τρόπος να το βγάλουμε, τα βγάζουμε. Δηλαδή, τα θάβουμε γιατί πρέπει να δούμε, να επικοινωνήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Στην εξοχή, στην παραλία, στη θάλασσα, έχουμε ήδη προετοιμάσει τον εαυτό μας να το κάνουμε, να βγάλουμε αυτά που έχουμε προς τα έξω. Να χαλαρώσουμε. Και το βγάζουμε, ακριβώς, το βγάζουμε με το ντύσιμό μας, το βγάζουμε με το κάλεσμα που κάνουμε στον απέναντι. Άλλωστε, την ίδια εποχή περίπου το κάνουν και τα πουλιά και η ζωή γενικότερη παίρνει μια αναπαραγωγική διάθεση με αυτή την τάση. Καλούμε, δίνουμε ερεθίσματα στον άλλον να έρθει κοντά μας. Έχω όμως να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Οι σχέσεις που αναπτύσσουμε θα πρέπει να μην είναι
να μην μας αφορά το στήθος, ο ποπός, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Επιδερμικές, άνθρωπο, έτσι. Οπωσδήποτε. Θα πρέπει να βλέπουμε μέσα από εμάς, τι διάθεση έχουμε και πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε. Γιατί μπορεί να τα βλέπουμε όλα αυτά, να εκπληρώνουμε μια φαντασίωση που ίσως τα έχει πει ο Βάης πριν, να μην μπορούμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Πρέπει να εκπληρώνουμε λοιπόν αυτά που βλέπουμε σε σχέση με τις φαντασιώσεις που έχουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι την Ναταλή, διότι η Ναταλή. Θα μου τα πεις τώρα, δεν είναι διαφημιστικό και θα με βοηθήσεις. Ξεκινάς να χόρευες μέχρι τώρα. Τώρα ναι. Ξεκινάς τραγουδά. Και τραγουδάς και χορεύεις μαζί. Γίνεσαι δηλαδή αυτό που ήθελες πάντα, νομίζω. Showwoman. Ακριβώς. Λοιπόν, είσαι στο. Είμαι στις Γοργόνες και Μάγκες. Γοργόνες και Μάγκες. Με το Θέμη Αδαμαντίδη και χορεύεις και τραγουδάς. Εγώ έχω δει φωτογραφίες και ο κόσμος τα έχει δει σίγουρα. Κάτι εκπληκτικά ολόσωμα δικτυωτά. Ναι, έχω δικό μου μπαλέτ. Άκρο σεξι ρούχα, με δύο χορευτές που κάνεις εκεί πέρα διάφορα. Και γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό είναι ένα καθαρά ερωτικό νούμερο που κάνεις. Ο, δεν είναι ερωτικό, λέω ροκές. Ναι, αλλά το φυσικό, το εξωτερικό είναι πολύ ερωτικό. Είναι ερωτικό και είναι και λίγο σκληρό το Λουκάς, το έχεις δει. Είναι η ροκιά είναι ερωτική. Είναι ερωτική, ναι, αλλά, ερωτική. Αλλά δεν βγάζω το σεξι το κορίτσι, ξέρεις. Βγάζω ένα σκληρό ερωτισμό, μια ροκ ερωτισμό. Ωραία, μπορώ να ρωτήσω όμως κάτι, Ναταλή. Τι παίρνεις από κάτω από τους άντρες, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω από την αρχή. Δηλαδή, βγαίνεις εσύ δύο μέτρα γυναίκα με ένα δικτυωτό μαύρο και χορεύεις, έχεις 3,5 μέτρα πόδια, τα οποία όταν τα σηκώνεις επάνω είναι σαν να σηκώνεται η τέντα. Ότι ραμόλα. Πάντως είναι πολύ ωραία ερώτηση. Τι παίρνεις, ναι, δίνεις, αλλά παίρνεις. Μου κάνει, δηλαδή θέλω να ρωτήσω. Ότι, εγώ να σου πω κάτι πολύ απλό. Ό,τι δίνω, παίρνω. Δηλαδή. Ό,τι δίνω, παίρνω. Δηλαδή, αν βγάζω ερωτισμό, μου δίνουν ερωτισμό. Αλλά δεν προσπαθώ να βγάλω μόνο αυτό. Δηλαδή, προσπαθώ να είμαι σωστή στο τραγούδι, να πω τη ροκιά έτσι όπως θέλω. Και η ροκιά δεν βγάζει μόνο ερωτισμό. Βγάζει και άλλα πράγματα. Ναι. Βγάζει πάθος, βγάζει ένταση, βγάζει χίλια δύο πράγματα. Προσπαθώ να είμαι καλή στο χορό. Οπότε προσπαθώ να τραβήξω τα βλέμματα και των γυναικών και των αντρών ώστε να με δουν και σαν χορεύτρια και σαν τραγουδίστρια. Και πολλά θετικά σχόλια τα έχω από τις γυναίκες πολλές φορές. Και ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Πάρα πολύ. Σε κολακεύει. Είτε από γυναίκες είτε από άντρες τα ωραία σχόλια. Σίγουρα. Γιατί όλες οι γυναίκες, αν μη τι άλλο, είμαστε νάρκες. Και μας αρέσει. Αυτό δηλαδή είναι σίγουρο. Αλλά χαίρομαι να. Όχι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Να χαίρονται τη δουλειά μου, όχι μόνο την εξωτερική μου εμφάνιση. Είναι κάτι το οποίο το προσέχω πάρα πολύ. Η πρώτη φορά που είδα την Ναταλή στην πίστα ήταν. Αυτό που είπε πριν. Βγάζει ερωτισμό, αλλά ένα ερωτικό τσαμπουκά. Είναι πολύ σωστή, προσπαθεί να κάνει και το τραγουδιστικό και το χορευτικό μέρος σωστό και τραβάει όλα τα βλέμματα. Δηλαδή, η πρώτη φορά που την είδα σαν συνάδελφο, α πούμε. Ναι, μα είμαι σίγουρη ότι θα μένουν όλοι άναυδοι. Κύριε Δανιά, πείτε μου. Θέλω να ρωτήσω, Ναταλή, το εξής. Νιώθεις ενοχές για κάτι από αυτό που κάνεις όταν απευθύνεσαι στον κόσμο σου? Καθόλου. Γιατί αν ένιωθα ενοχές, δεν θα το έκανα πολύ. Όχι. Λέω, αν νιώθεις ενοχές για κάτι που κάνεις, παραδείγματος χάρη, ότι κάποια στιγμή μπορεί ο άλλος να ψάχνει μόνο το σώμα σου και τίποτα άλλο. Θα σε κάνει μέσα στο παιχνίδι. Είναι, αλλά το θέμα είναι πως νιώθει η ίδια. Όχι, νιώθει ο άλλος από κάτω. Ο καθένας σύμφωνα με το μυαλό του ψάχνει αυτό που θέλει. Ωραία. Άλλος λοιπόν μπορεί να δει το βλέμμα μου και να καταλάβει πολλά. Άλλος μπορεί να δει τα καπούλια μου και να καταλάβει πολλά. Άλλος μπορεί να ακούσει τη φωνή μου και να καταλάβει πολλά. Ο καθένας εισπράττει αυτό που θέλει. Βλέπεις εσένα αυτό που θέλει αυτός. Ακριβώς. Και εισπράττει αυτό που θέλει. Ο καλλιτέχνης αυτό δεν κάνει, πιστεύω. Ο καλλιτέχνης, για να τα πούμε τα πράγματα πιο χοντρά. Πουλάει παραμύθι, δηλαδή ευτυχία. Όχι, δεν νομίζω να είναι παραμύθι. Όχι, με εννοεί με την καλή έννοια. Εντός αγωγικών. Το παραμύθι του έρωτα εδώ, του show off. Διότι ο έρωτας κυρίως είναι μια παράσταση. Εννοεί είναι εντός πέρα αγωγικών από τις φωνές, την καλή έννοια, την ψυχολογία. Πέρα από τα ταλέντα, αν βγει ντυμένη ή αν βγει γυμνή, πάλι θα κάνει. Μια διαφορετική. Θα έχει το ίδιο παιχνίδι του έρωτα, ναι, σαν παράσταση. Παιδιά, να απαντήσω κάτι. Παίρνω την Ναταλή που είναι μπροστά, έτσι, γιατί την έχω δει αρκετές φορές στις πίστες. Έχω δει συναδέλφους μου που να γδύνονται να βγαίνουν στην πίστα. Δηλαδή, ντύνονται γυμνές στην πίστα. Η Ναταλή ποτέ δεν έχει φορέσει κάτι το πολύ εξτρίμα που είναι αυτό. Δεν κρίνεται, αγόρι μου. Δεν κρίνεται. Είναι μια θεά του είδους. Μα το θέμα είναι. Δεν έχει ανάγκη να το βγάλει αυτό. Όχι, δεν κατάλαβες. Κάνουμε ανάλυση. Δηλαδή. Μπορώ να πω κάτι. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Μπορεί κάποια κοπέλα να βγει γυμνή και να είναι τόσο αντιερωτική και μια γυναίκα να δει μέχρι εδώ και να είναι τρομακτικά ερωτική. Ο ερωτισμός δεν έχει σχέση να κάνει με τα ρούχα. Σωστό. Σχέση να κάνει με την ψυχή, με αυτό που βγάζει.
είπε τι ωραία ερώτηση έκανε η Κατερίνα για να δηλώσει αυτό το συνένοχο παιχνίδι που παίζεται από την Αρκούστα. Ναι, γιατί κατά πάθος όλοι συμφωνούμε με αυτό που λες. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι ερωτικό που απλώς δεν πιάνονται οι άνθρωποι, αλλά παίζουν με την ψυχή τους, με τα μάτια τους. Είναι συγκεκριμένο παιχνίδι που είναι καταπληκτικό, είναι ανάγκη ανθρώπινη, λειτουργεί από την Κλεοπάτρα τον Μαρκαντώνιο μέχρι σήμερα και γι' αυτό πουλάει. Και γι' αυτό ζητάμε ωραίους, καλήφωνους, σπουδαίους. Το παραμύθι με εισαγωγικά υπό την καλή έννοια. Παίζεται με προϋποθέσεις το παραμύθι. Γιατί αν η Ναταλίδη ήταν μια ωραία γυναίκα δεν θα βάζα μια άσχημη γυναίκα να παίξει το ίδιο παιχνίδι. Ακριβώς. Το παίζουν είναι γιατί η Δήμον στο συγκεκριμένο γιατί παιχνίδι. Γιατί υπάρχει ανταπόκριση με αυτά τα εικόνες. Εσύ μη μιλάς τώρα για τραγουδίστρια και αρέσει. Μα αν δεν αρέσει. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Αν δεν αρέσει, όχι, είναι πολύ πιο δύσκολο, αλλά πιο σημαντικό. Να το αποστάρουν. Time out. Να πω εγώ. Έληξε ο χρόνος. Φιλάκια. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το Σπύρο τον Πιμπιλά πάρα πολύ όμως, γιατί είναι πάρα πολύ. Ο Σπύρος έχει ένα παράπονο, δεν μας είπε που βρίσκεται. Δεν πρόλαβα να πω. Σε ποιο θέατρο θα πέσει. Σε ποιο λέγε γρήγορα. Στο πάρκ. Θα είμαι στο θέατρο Πάρκ που έχει πολλές εκπλήξεις γιατί συμμετέχει η Ρένη Πιτακή από το θέατρο τέχνης. Παίζουμε μια κωμωδία του Woody Allen, το Σφαίρες πάνω από τον Broadway. Ναι, τι σε νοιάζει, θα πάρουμε τις κάμερες και θα έρθουμε όλα. Θα έρθετε όταν θα έρθει η ώρα. Τώρα ακούστε και περισσότερο. Ναι. Ακόμα κάνουμε πρόβες τώρα γιατί σε ένα μήνα περίπου θα ανέβουμε. Κάνω πάνω σε Χατζικουτζέλ. Το έχω δει στο Broadway. Ναι, στο σινεμά. Θα το δούμε αυτό, θα έρθουμε με τις κάμερες οπωσδήποτε. Από εκεί εγώ μιλάμε. Εσύ θα πας εκεί τώρα να τραγουδήσεις. Εσύ είπες κάνεις την περιοδία. Να ευχαριστήσω. Θα έρθω στην Κρήτη. Τον κύριο Δανιά να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τον κύριο Βαΐτση Αποστολάτο. Δεν τελειώσαμε. Που είναι κούκλο σήμερα. Θα δώσουμε συνέχεια. Και αύριο ξανά. Είσαι σήμερα très chic. Την Ναταλίτη Βίτσιου που είναι η Δήμον σε αυτό το παραμύθι εντός εισαγωγικών. Και θα έρθουμε να σε δούμε. Όχι, μάλλον έδωσε υπόσχεση εδώ με τους χορευτές. Αλλά και εσύ μου έδωσε υπόσχεση. Ευχαριστώ, μαγαζί. Ναι, αλλά εδώ με τους χορευτές και θα χορέψουμε. Σήκω εγώ. Ναι, μην ρωτάς. Όχι, δεν θα πεις εσύ. Σήκω. Σήκω εδώ πέρα γιατί έχεις να πιο τραγούδι θα πούμε τώρα. Λέγε. Πιο ξένα μάτια, λέω να σου πω. Ένα χασάπικο. Να σου πω. Πού θα είσαι το καλοκαίρι, μου πες περιοδία. Στην Κρήτη, περιοδία. Θα πάω από 15 Ιουνίου μέχρι 5 Ιουλίου στο Ηράκλειο, σε ένα κλαμπ μπάχαλο που λέγεται, ένα τεράστιο. Και θα γίνει μπάχαλο. Θα σε καλέσω και εσένα και το συνολικό του Sky να έρθει να δει το πρόγραμμα που θα κάνω, γιατί θα πλησιάζει αυτό που κάνει η κυρία Βίτσιου. Δεν λέω τίποτα άλλο. Πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ επειδή εδώ σα κλείνω για να απολαύσετε Γιώργο Δούκα. Πολλά φιλιά, θα τα πούμε αύριο στις 10 να είστε συνεπείς στο ραντεβού σας. Πάμε! Αγάπης μου σκορπάνε τα φιλιά.